Από καρδιάς και ως κριτικός θέλω να σας ζητήσω, ξεπεράστε τις αναστολές σας, ξεπεράστε τις φοβίες σας με οποιοδήποτε τρόπο, είτε στα εμβολιαστικά κέντρα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, είτε μέσω των κινητών μονάδων. Εσείς που δεν έχετε ακόμα εμβολιαστεί, σπεύστε να εμβολιαστείτε, προστατεύετε πάνω απ' όλα τους εαυτούς σας, τις οικογένειές σας, αλλά συνεισφέρετε και στη μεγάλη εθνική προσπάθεια την οποία κάνουμε να τελειώσει επιτέλους ο εφιάλτης της πανδημίας. Σαφές μήνυμα ώστε να αυξηθούν ακόμα περισσότερο τα ποσοστά εμβολιασμού στην Κρήτη, έστειλε το πρωί από το Σπήλι Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που επισκέφθηκε την κινητή μονάδα εμβολιασμών της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, κάλεσε έναν προς έναν τους κατοίκους της περιοχής να μιλήσουν στους συγχωριανούς τους για την αξία των εμβολίων, τα οποία, όπως είπε, είναι απόλυτα ασφαλή. Ειδικά στα χωριά, ο ένας πρέπει να πείσει τον άλλο να εμβολιαστούν. Επειδή εσείς ξέρετε ακριβώς ποιος έχει εμβολιαστεί και ποιος δεν έχει, να αφήσουν στην άκρη τις φοβίες, τα εμβόλια είναι ασφαλή. Οι συμπολίτες μας οι οποίοι διασωληνώνονται σήμερα είναι όλοι ανεμβολίαστοι. Λοιπόν, ας το αντιληφθούν αυτό και οι άνθρωποι που μπορεί να έχουν επιφυλάξεις. Είναι πολύ επικίνδυνος ο κορονοϊός για όλες τις ηλικίες και για τις νεότερες ηλικίες. Το εμβόλιο είναι ασφαλές. Οι κάτοικοι του Σπηλίου υποδέχτηκαν τον Πρωθυπουργό με μαντινάδες, ενώ συνομιλώντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μητροπολίτη Λάμπη Σιβρίτου και Σπακίων Ειρηναίο, εξέφραζε τις ευχαριστίες του προς την Εκκλησία που στέκεται στο πλευρό του, την ίδια ώρα που ο Δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης εξήρε την απόφαση της κυβέρνησης να βγάλει στους δρόμους όλες τις κινητές μονάδες εμβολιασμού. Μεγάλη τιμή σήμερα για το όμορφο χωριό μας, αφού μαζί μας βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός μας. Εγώ περίμενα μία, μπράβο, αλλά περίμενα εγώ. Θα μου πιάσει τώρα και μία για τα εμβόλια. Πώς είστε, Βασιλεύετε. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Η Εκκλησία στηρίζει την προσπάθεια και σας τιμούμε ιδιαίτερα. Εμείς, σαν Δήμος Αγίου Βασιλείου, συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις και ό,τι μπορούμε κάνουμε, ούτως ώστε σε 4 τοπικές κοινότητες, σε 4 μέρες, εμβολιάστηκε το 8% του κόσμου, του δικού μας του μόνιμα πληθυσμού. Να καλέσω όλο τον κόσμο να συμμετέχει στους εμβολιασμούς. Έτσι μόνο θα πάρουμε τις ζωές μας πίσω, έτσι μόνο θα μπούμε σε μια καινούρια κανονικότητα. Για όλους μας είναι μονόδρομος ο εμβολιασμός. Η επίσκεψη του κυρίου Προέδρου σήμερα εδώ στον Άγιο Βασίλη δίνει το μήνυμα ότι όλοι μας πρέπει να προχωρήσουμε στον εμβολιασμό για να μπορούμε να φύγουμε από αυτή τη λέλαπα της πανδημίας. Στη σύσκεψη που ακολούθησε στο Δημαρχείο, ο Πρωθυπουργός, παρουσία του Γιάννη Κεφαλογιάννη αλλά και του Μάριου Θεμιστοκλέους, αναφέρθηκε στο ζήτημα της πανδημίας, στα μεγάλα έργα του Δήμου, καθώς και στη χρηματοδότηση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Μάλιστα, κατά την επίσκεψη αστραπή στο Σπήλι, ο κύριος Μητσοτάκης έκανε το δικό του δώρο στην περιοχή, δίδοντας 1.800.000 ευρώ για την ολοκλήρωση του διαδημοτικού δρόμου που θα συνδέει το Φραγκοκάστελο με την Αγία Γαλήνη.